κύριε Δημητρόπουλε, το 2024 δεν πήγε καλά. Πολύ καλά, ναι. Δεν πήγε πολύ καλά. Αρκετά περιστατικά, σοβαρές υποθέσεις. Πράγματι και ψες, είχαμε διάφορα περιστατικά. Τώρα, πολλά περιστατικά. Να ξεκινήσω από την υπόθεση αυτή με τη βόμβα στο αυτοκίνητο της λειτουργού δικαιοσύνης. Ναι, εμπρισμός ήταν κατά κρύβεια, που φαίνεται ψες γύρω στις 9.30. Ενημερωθήκαμε βασικά ότι υπήρχε φωτιά σε συγκεκριμένο όχημα. Διαπιστώθηκε ότι ήταν το όχημα 50χρονης στην περιοχή της Πάφου. Φαίνεται από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερός. Από τη φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλα δύο οχήματα που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Ευτυχώς δεν κινδύνευσε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ήταν εκεί, γιατί πρόκειται για πολυκατοικία και η φωτιά τέθηκε στο όχημα το οποίο βρισκόταν στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Σίγουρα προχωρούμε στην διερεύνηση αυτή τη στιγμή, κύριε Δημητρόπουλε. Σοβαρή υπόθεση. Η σκηνή ακόμα είναι υποφρούρηση από την αστυνομία και σήμερα αναμένεται να συνεχιστούν οι εξετάσεις. Εντάξει, είναι η δεύτερη υπόθεση μέσα σε λίγες μέρες στην Πάφο. Ναι, είναι δεύτερη. Είχαμε πρόσφατα πριν λίγες μέρες ακόμα ένα περιστατικό με έναν συνάδελφο που το όχημα του επίσης είχε καεί. Εντάξει, διερευνούμε τα θέματα αυτά στην ολότητα τους, ακριβώς για να δούμε ακριβώς τι προκύπτει, τα κίνητρα των δραστών ή του δράστη, τι υπάρχει πίσω από αυτή την υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε, οι 50χρονοι προσπαθούμε και στο επαγγελματικό της χώρο να δούμε ακριβώς αν υπάρχει κάτι οτιδήποτε το οποίο έχει σχέση με αυτή την εγκληματική ενέργεια. Θα διερευνούν τα πάντα, κύριε Δημητρόπουλε. Τώρα, το ερώτημα είναι, έφυγε, γιατί το ψάχναμε κι εμείς. Έφυγε ή δεν έφυγε ο 49χρονος χωρίς να δώσει κατάθεση? Ναι, να πούμε ότι ο 49χρονος δεν έχει δώσει κατάθεση παρά τις προτροπές της αστυνομίας και των ανακριτών, ώστε να έχουμε στα χέρια μας οτιδήποτε το οποίο θα βοηθήσει τον ακριτικό έργο. Δυστυχώς δεν έχει δώσει κατάθεση και χθες ενημερωθήκαμε ότι έχει αναχωρηθεί για το εξωτερικό. Μάλιστα. Δεν ήταν σε κάποιο stop list κτλ. Δεν είχε κάποιο θέμα για να φύγει? Όχι, όχι. Όχι. Έφυγε κανονικά και με τον νόμο, σαν κύριος από ό,τι φαντάζομαι, από τις ελεγχόμενες, από τη Δημοκρατία. Ναι, ναι. Άρα, κανονικότατα από το αεροδρόμιο. Τώρα, όσον αφορά την εξέλιξη των ερευνών για αυτή την απόπειρα στην Αγλατζά, υπάρχει κάτι νεότερο? Κοιτάξτε, οι εξετάσεις συνεχίζονται, κύριε Δημητρόπουλε. Ευελπιστούσαμε ότι και με την κατάθεση που θα έδινε ο 49χρονος θα μας καθόριζε μια κατεύθυνση ενδεχομένως, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα θύματα των υποθέσεων είναι αυτά που μας βοηθούν, μας ρίχνουν φως ή τουλάχιστον μας υπάρχει μια κατεύθυνση όσον αφορά τις έρευνες που γίνονται από την αστυνομία. Αντιλαμβάνεστε, η αστυνομία δεν μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τέτοιες υποθέσεις. Ευελπιστούσαμε ότι με την κατάθεση θα υπήρχε κάτι το οποίο θα βοηθούσε τον ακριτικό έργο. Δυστυχώς δεν υπήρχε κάτι, όμως εμείς συνεχίζουμε. Ακόμα αξιολογούνται κάποια κλειστά κυκλώματα, κάποιες καταθέσεις που έχουμε λάβει. Όσο εύκολο ή δύσκολο είναι το ανακριτικό έργο, εμείς θα προχωρήσουμε στη διερεύνηση. Τώρα, πάλι κάτι για το ταξίδι του. Έχει φύγει οικογενειακός με τα παιδιά ή από μόνος του, κύριε εκπρόσωπε? Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε Δημητρόπουλε. Μάλιστα. Λοιπόν, μια παρόμοια περίπτωση είχαμε και στο Γέρι. Εγκινήσει αυτοκίνητο, πυροβολήθηκε ο οδηγός και μάλλον λέει εδώ το ρεπορτάζ ότι στέλνουν μήνυμα με αυτόν τον τρόπο σε